Είμαι από το 1978 σε αυτή τη δουλειά. Από το 1978 εγώ άνοιξα για πρώτη φορά στην Κομωτίνη οδός Ένου. Ένα μικρό μαγαζάκι και μετά προχώρησε. Λοιπόν, να μας πείτε, τι ζώα κατοικίδια έχετε? Σχεδόν όλα τα κατοικίδια που επιτρέπονται. Αυτά που είναι μεγαλωμένα, δηλαδή είναι παραγωγικά ζώα. Καναρίνια, παπαγάλους, παπαγαλάκια, ψάρια, ό,τι φαντάζεσαι, σκυλιά, βασιανούς, πέρδικες, τα πάντα. Κέρπετα. Κέρπετα. Έχουμε. Πολύ ωραία. Ο κόσμος έρχεται, αγοράζει, παίρνει στο σπίτι του? Ο κόσμος αγοράζει όσο μπορεί τώρα με τις δυνατότητες που είναι και η κρίση, αγοράζει. Δηλαδή ενδιαφέρον υπάρχει και μεγαλώνει το ενδιαφέρον όσο μπορεί καθένας με τα οικονομικά. Τα παιδάκια πώς αντιδρούν, θέλουν κάποιο τέτοιο ζωάκι στο σπίτι τους? Τα παιδάκια που περνούν από εδώ, πρώτη στάση είναι εδώ, μπαίνουν στο μαγαζί, βλέπουν, με 90-80% αγαπούν τα ζώα. Βλέπετε ότι ο κόσμος είναι φιλόζωος, δηλαδή παίρνοντας ένα μικρό σκυλάκι το έχει και το κρατάει, ή κάποια στιγμή το βαριέται και θέλει να το δώσει? Κοιτάξτε, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Μερικοί το κρατάνε μέχρι να πεθάνει, δηλαδή μέχρι να πεθάνει. Μερικοί το παρατάνε σε 1-2 μήνες, το παρατάνε. Αυτό εγώ, δηλαδή αυτό που μπορώ να πω, εάν δεν μπορούν να διατηρήσουν ένα ζώο, να μην το πάρουν. Αυτό είναι το σωστό. Εάν να το πάρουν και να το αφήσουν στον δρόμο, να μην το πάρουν καλύτερα. Δηλαδή, κάθε ζωντανό θέλει λίγη φροντίδα. Και ένα πουλάκι να είναι, θέλει τουλάχιστον μια ματιά να ρίξει. Αν έχει νερό, αν έχει τροφή. Αυτά όλα είναι. Βέβαια, τώρα τις γιορτές είδατε ότι τα παιδάκια θέλανε για δώρο κάποιο τέτοιο ζωάκι. Κάτι παίρνει. Όσο μπορεί καθένας. Ένα ψαράκι, ένα παπαγαλάκι, ένα σκυλάκι. Δώσαμε και μερικά σκυλιά. Καθένας με τη δυνατότητα.